πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, στο άθλημα της ποδηλασίας, ένα άθλημα το οποίο σε κάποιες χώρες είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Στην Γαλλία πρόκειται για το δημοφιλέστερο άθλημα. Εκεί αναμένεται να γίνει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα δρόμου και εκεί η Ελλάδα θα έχει εκπρόσωπο από την Κρήτη. Δεν είναι άλλη από την Ηρώ Μιλάκη. Σας προειδιάσαμε και χθες για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Ηρώ Μιλάκη. Την έχουμε μαζί μας. Ηρώ, καλησπέρα από την Κρήτη TV και τα θερμά μας συγχαρητήρια και στον αέρα να σου πούμε για την μεγάλη αυτή τιμή, για την μεγάλη αυτή πρόκληση που έχεις μπροστά σου. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν μη τι άλλο, ήταν η ευκαιρία φέτος σε μια χρονιά, όσο και αν ακούγεται αυτό σαν οξύμορο, σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, έχεις μπροστά σου μια ευκαιρία, κάτι που δεν το συναντάς συχνά και λόγω της παρουσίας σου στην ποδηλασία σε επίπεδο ΑΜΕΑ και στο τάντεμ σαν πιλότος, όμως τώρα σου δίνεται η ευκαιρία με την εθνική μας, με τα χρώματα τα γαλανόλευκα, να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα και την Κρήτη βεβαίως σε ένα πανευρωπαϊκό και μάλιστα στη χώρα της ποδηλασίας, αν μιλήσουμε με αθλητική διάλεκτο. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Φέτος, λόγω της κατάστασης που βιώνουμε με τον κορονοϊό, μια κατάσταση η οποία είναι παγκόσμια, έχουμε με τους αγώνες των ΑΜΕΑ, στο Paracycling, έχουν ακυρωθεί όλες μας οι μεγάλες διοργανώσεις. Και έτσι φέτος έχω την ευκαιρία να τρέξω σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μόνη μου, με το μόνο ποδήλατο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο για μένα και νομίζω ότι μέσα από αυτή την κατάσταση, από εκεί που δεν είχαμε καθόλου αγώνες, τελικά εμφανίστηκε, βγήκε κάτι καλό. Πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και σίγουρα επειδή είναι και ο χρόνος λίγος, ξέρουμε πως ούτως ή άλλως δουλεύεις σκληρά, αλλά υποθέτω ότι θα είναι και μέσα σε τέτοιες μέρες που οι περισσότεροι Έλληνες ξεκουράζονται, για σένα θα είναι ακόμα πιο σκληρή η δουλειά. 22 με 29 του μήνα, να πούμε ότι είναι το ραντεβού, στην Βόρεια Γαλλία, στην περιοχή της Βρετάνης. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, για μένα έτσι και αλλιώς οι ρυθμοί είναι τέτοια εποχή πάντα υψηλή σε ό,τι αναφορά την προπόνησή μου. Οπότε για μένα δεν αλλάζει κάτι τόσο δραματικά. Απλά αυτό το πρωτάθλημα ήρθε τελευταία στιγμή. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα λάμβανα μέρος, καθώς ο κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν μου επιτρέπει. Επειδή διαγωνίζομαι σαν πιλότος, δεν μου επιτρέπει να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο αγώνα. Όμως τελικά, φέτος, εφόσον ακυρωθήκαν όλες μας οι διοργανώσεις, μπορώ να λάβω μέρος. Για μένα δεν αλλάζει κάτι το προπονητικό μου πλάνο. Συνεχίζω κανονικά και η στόχη μου, ο μεγάλος μου στόχος είναι του χρόνου τέτοια εποχή, το Τόκιο, η Παραολυμπιάδα του Τόκιο. Σίγουρα, σίγουρα, αλλά θα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή και νομίζω ότι αυτοί οι αγώνες είναι πραγματικά αγώνες που σου μένουν για μια ζωή και ειδικά στην συγκεκριμένη χώρα. Γνωρίζουμε περίπου το πρόγραμμα που θα έχεις εκεί μπροστά σου. Ναι, στις 24 του μήνα θα αγωνιστώ στην ατομική χρονομέτρηση, η οποία είναι 27 χιλιόμετρα. Και 27 του μήνα έχουμε τον αγώνα της αντοχής, εγώ που είναι 104 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και βεβαίως και για το σωματείο των Άτλαντα Ρεθύμνου και για όλη την κριτική ποδηλασία, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή. Έρχεται να προσθεθεί, να μου επιτρέψεις να πω, σε μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει η κριτική ποδηλασία τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο ΑΜΕΑ και γενικότερα. Έτσι ακριβώς, και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι για μένα, βλέποντας ότι μπορώ να λάβω μέρος σε ένα τέτοιο αγώνα, τα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω μου, στην ομάδα μου, στον Άτλαντα Ρεθύμνου, έχουν ένα κίνητρο, έχουν μια προσδοκία, μπορούν να ονειρεύονται ότι αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει η σειρά τους να αγωνιστούν σε αυτές τις κατηγορίες, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, φορώντας το εθνόσημο, το οποίο είναι τεράστια τιμή. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμμετοχή είναι αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς που περιγράφω τώρα.
Mm-hmm. Ωραία, εμείς δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε ηρώ ό,τι καλύτερο. Πάνω απ' όλα υγεία, γιατί μιλάμε για μια τόσο δύσκολη χρονιά. Γενικά να μην έχεις τραυματισμούς, να απολαύσεις αυτή την εμπειρία. Και επειδή είναι και των ημερών, νομίζω, κατάλληλο, δεν έχουμε παρά να πούμε και Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου. Ευχαριστώ πολύ.